Κοίτα να δεις πράγματα που γίνονται στην Εθνική. Στην Εθνική, τι να σου κάνει και ο Ρεχάγγελ, πόσο πια. Μα είναι δυνατόν να αποκλείεται η Εθνική. Όλα γίνονται στο ποδόσφαιρο. Σταμάτα επιτέλους ρε Εμίλιε. Δεν λέω για αυτή την Εθνική, για την Εθνική Οδό λέω, που αποκλείστηκε από τους αγρότες. Δεν έπεσα και τόσο έξω, Βλαδιμιράκο μου. Τι δεν έπεσες έξω? Εδώ σου λέω ρε κοράκι πως οι αγρότες έχουν πάρει τα τρακτέρ και τις βάρνες και βγήκαν στην Εθνική γιουρούση κανονικό. Ο Νικοπολίδης πήρε και εκείνος το τρακτέρ του να διαμαρτυρηθεί. Ο Νικοπολίδης, ναι. Ο τερματοφύλακας. Oui. Δεν ξέρω ρε Εμίλιε, αυτός δεν είναι αγρότης, κυπουρός είναι από όσο ξέρω. Ρε, έχουνε τρακτέρ κυπουρί. Μπορεί να κατέβηκε στο δρόμο με τη μηχανή του Γκαζόν. Και ποια είναι τα αιτήματα του δηλαδή? Καλύτερες τιμές στην Κηφισιώτη και Βουκαμβίλια που μένει απόλυτη στις αποθήκες. Λες. Καλύτερες τιμές στη Μιμόζα Κεφαλαρίου. Απίστευτο, αυτός ρε είναι δίκαιος αγώνας. Τους τα έχει φάει όλα το κεφάλαιο. Βάστα ρε Αντώνη, βάστα γερά!